καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάννα, όπως καταλάβατε και από τα προηγούμενα πλανάκια έχουμε ξυπνήσει κάπως νωρίς. Αλλά είμαι εδώ ξύπνια, έτοιμη για Νέα Υόρκη! Yay! Ταξιδεύουμε με το καινούριο brand περιποίησης μαλλιών Τρέζεμέ. Θα γίνει χαμός σε αυτό το vlog. Πρώτη στάση Ζυρίχη και επόμενη Νέα Υόρκη. Θα τα πούμε από εκεί. Φτάσαμε στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα στο δωμάτιό μου, παιδιά, το ξενοδοχείο εδώ πέρα είναι τρομερό. Λέγεται Public. Λοιπόν, μόλις μπαίνεις, εδώ είναι ένα τέλειο μπάνιο. Κοίτα πόσο έξυπνα διαμορφωμένο είναι. Έχει απ' έξω καθρέφτη τζάμι. Εδώ πέρα είναι για να πλένεις χεράκια. Το καναπεδάκι, το πρεσκίτ μου που θα ανοίξουμε σε λίγο. Κρεβάτι, τέλεια. Και ήρθε η ώρα για το unboxing του Tresemme bag. Για να δούμε όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με σαμπουάν, conditioner, deep smoothing mask. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί, γιατί εγώ πάντα χρειάζομαι πολύ πολύ ενυδάτωση στα μαλλιά μου. Ένα προστατευτικό σπρέι, το οποίο θα το βάλω τώρα για να κάνω και τις μπουκλίτσες μου. Λαδάκι, πάντα επίσης χρειάζεται. Μ' αρέσει που είναι και μικρή συσκευασία. Τικ τικ, θα την έχω μαζί μου έτσι στην τζαντούλα. Το πρέπει να είναι, παιδιά, κρέμα προσώπου, που φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Μάσκα, που να τη μου έλειπε στο αεροπλάνο. Τώρα δεν θα μου λείπει στην επιστροφή. Και τέλειο! Ένα κολλιέ με σε πάνω. Έλα, πόσο ωραίο. Cards με τα μηνύματα που θέλει να περάσει Τρεζεμέ. Πόσο σημαντικό είναι για αυτό το brand τη δύναμη της γυναίκας. Και αυτό έχουμε έρθει να ανακαλύψουμε σε αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι το μήνυμα του ταξιδιού. Να δούμε δυναμικές τους γυναίκες να δουλεύουν. Να δούμε πώς οι γυναίκες κυνηγάνε τους στόχους τους και τους καταφέρνουν. Είμαι υπέρμαχος των γυναικών, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της δουλειάς και της δυναμικότητας και των στόχων που εκείνες βάζουν στη ζωή τους. Και πιστεύω ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε και ίσως καλύτερα και από άντρες. Ελπίζω να μην βλέπει κάποιος άντρας αυτό το βίντεο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Στην Ελλάδα τουλάχιστον οι περισσότεροι hairstylists που ξέρουμε είναι άντρες. Όμως οι γυναίκες κάνουν τη δουλίτσα. Οπότε λοιπόν εδώ θα δούμε μόνο γυναίκες να δουλεύουν backstage στα shows της εβδομάδας μόδας που θα πάμε με το Τρεζεμέ. Θα γνωρίσουμε και την Ελληνίδα hairstylist ambassador, γιατί δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και Ελληνίδα ambassador. Οπότε θα πάμε να τη δούμε τη Σοφία στην πράξη να κάνει μαλλιά μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες από όλο τον κόσμο. Αλλά για να προλάβουμε να τα δούμε όλα αυτά, πάω να ετοιμαστώ, να ντυθώ, να ανοίξω λίγο τη βαλίτσα που γίνεται ένας παντζουρλισμός και θα τα πούμε σε λιγάκι, με μαλλί, με μακιγιάζ, με ρούχα. Και αυτό είναι το πρώτο μου outfit, δερμάτινο έτσι ωραίο σορτσάκι, από πάνω ένα σατέν φωτεινό πορτοκαλί που κάμισο, μια mini bag που ναι, πραγματικά δεν χωράει τίποτα, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Αυτό το παπούτσια που είναι super άνετα. Αξεσουάρ εδώ που ξέρω ότι σας αρέσουν και εσάς και μ' αρέσουν και εμένα. Και γυαλιά που ταιριάζουν τέλεια με το σορτσάκι. Το βλέπεις? Βίκυ! Yeah. Είναι ένα brand το οποίο έχει μαγιό, έχει body, κορμάκια. Να μένετε να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πάρα πολύ διαφορετικά. Έχω ένα πράγμα να πω, μόλις θα είδατε το show της Chromat που πήγαμε και είδαμε και έχω μείνει άναυδη. Ήταν ένα από τα καλύτερα show που έχω δει. Νομίζω ότι είναι το πιο diverse brand που έχω δει ποτέ. Σώματα διαφορετικά,
διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γυναίκες, όλες πολύ δυναμικές, όλες με το χαρακτήρα του, συγκλονιστικό. Και γι' αυτό ακριβώς και το Τρεζεμέ αποφάσισε να συνεργαστεί με το brand Chromat και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν backstage και είδα και το show, γιατί ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ inspirational, που με έκανε να σκεφτώ και κάπως διαφορετικά τι σημαίνει μόδα, τι σημαίνει ομορφιά και τι σημαίνει αληθινή γυναίκα. Και ελπίζω και εσείς να πείτε αυτό το μήνυμα και να καταλάβατε αυτό από το σημερινό show. Η μέρα ήταν μεγάλη μέρα. Έχω αρχίσει και παραδίνω. Θα βγάλω τα παπούτσια μου και θα περπατήσω ξυπόλυτη στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ήταν το μοναδικό show που έχω δει να αγκαλιάζει τόσο πολύ τη διαφορετικότητα και μου άρεσε τόσο πολύ όλο αυτό το mood και όλη αυτή η διάθεση για γυναίκες δυναμικές, για γυναίκες που αγαπάνε τον εαυτό τους έτσι ακριβώς όπως είναι, που δεν προσπαθούν να αλλάξουν, που δεν προσπαθεί και το brand να τις αλλάξει και κάπως έτσι. Σαν να ένιωσα ότι αλλάζει η φάση της μόδας και της ομορφιάς, γιατί πραγματικά υπήρχαν τα πάντα σε αυτό το runway. Θέλω να σας δείξω και ποιο ήταν το δώρο της Chromat, γιατί και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήταν κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Ταραν! Αυτό, παιδιά, είναι μάσκα για τον ποπούλι. Είναι bad shit mask, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα από τα πιο έξυπνα δώρα που έχουν δοθεί ποτέ σε runway show. Και εδώ που καθόμασταν, δες ποιος, δες ποιο τι είχαμε να δούμε. Δημήτρη! Δημήτρη Γιαννέτος. Και ο Δημήτρης, παιδιά, είναι ένας από τους διασημότερους celebrity hairstylists στην Αμερική. Παιδιά, την Καμίλα Καμπέλο. Γιο. Καμπέγιο. Η Μαρία Μενούνος, βέβαια. Πάρη είμαστε στο Σουσάνα και Κίτσι. Άιστε και κουβάρι. Εννοείται. Μπάτρεψα. Σουσάνα και Κίτσι. Κυρίες και κύριοι, αυτό το κορίτσι πρωινό στον Αντένα με τη Χέση Κορδάκη και τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό το κορίτσι το υπέροχο ήταν από τότε. Τα κάνει όλα και λες, μα πότε προλαβαίνεις. Και μετά σου λέει, θα κάνω και blog, τι έκανε. Και YouTube channel και αυτό και το άλλο. Δημήτρη, σ' αγαπάμε. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Cheers. Καλημέρα από Νέα Υόρκη. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη, ωραία μέρα. Έχουμε φωτογράφηση, θα κάνουμε τα μαλλιά μας, θα πάμε στο Tres Saloon. Έχω βάλει έτσι ένα πιο αυστηρό look σήμερα, γιατί θέλω να αναδείξω έτσι τη δυναμική πλευρά της γυναίκας. Πουκάμισο, παντελόνι, πέδιλα από κάτω βεβαίως, έτσι για να αναδείξουμε την boss lady πλευρά μας. Σήμερα θα γνωρίσουμε και την Justine, την ambassador του Τρεζεμέ, έτσι παγκοσμίως. Μεγάλη προσωπικότητα, celebrity hairstylist. Θα το πούμε σε λίγο. Ήρθαμε λοιπόν στο Tres Saloon, είδα το πάμε και χθες έξω από τα show, θα περιποιούνται τα μαλλιά των γριτσιών και θα περιποιούνται και τα δικά μας, γιατί μετά έχουμε και τη φωτογράφηση, οπότε πρέπει το μαλλί να είναι ανάλογο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι strict, κάτι έτσι λίγο πιο αυστηρό για να ταιριάζει και με το outfit. Μια ψηλή αλογογουρά θα δοκιμάσουμε. Δεν μπορείς να βγάλεις το Παρίσι από το κορίτσι. Δεύτερη γρήγορη αλλαγή outfit της ημέρας. Εννοείται ότι αυτά τα μαλλιά ήθελαν ένα έτσι εντυπωσιακό σκουλαρίκι. Έβαλε ένα ωραίο μαύρο cute φορματάκι και flat, παιδιά, γιατί είπαμε πόσο να αντέξω η δόλια γυναίκα το ψηλό. Ευτυχώς είναι στο ξενοδοχείο το session που έχουμε με την Justine, την ambassador του Τρεζεμέ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα τη γνωρίσω. Me and I feel grateful because, especially in every industry, I feel like women can feel competitive because there's not a lot of seats at the table, and so usually women feel like they have to fight for their like token seat. So I feel like the industry is changing with inspiring women that help to refer each other and uplift each other. Έχουν πάει για ένα γύρισμα και εγώ είχα ελεύθερο χρόνο. Οπότε τι κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο? Βόλτα! Αν χαθώ και βρείτε κάπου αυτή την κάρτα και αυτή, το... και αυτή την κάμερα, να ξέρετε ότι σας αγάπησα πολύ.
μόντελ, μανικέν εδώ πέρα στο Αμέρικα. Τι μανικέν, μανικέν! Ε, όχι, και θα πει αυτό το αγόρι μανικέν. Είναι γαλλική λέξη, πάρα πολύ ωραία, μανικέν. Έχω πάρει στα κείμενα Θεσσαλονίκης, λέμε φωτομοντέλα. Στο 25 χρονών έχει ήδη κάνει καριέρα στην Ελλάδα, την ξεπέρασε και ήρθε και στην Αμερική. Έχουμε τι. Λοιπόν, είναι 4 τα steps. Ναι, πες μας. Ένα step είναι... Βγάζεις το πηγούνι σου έξω. Οπότε μεγαλώνει και το κάτω χείλος. Όχι καλέ αυτό ο προχναθισμός. Δύο, ρουφάς λίγο το μάγουλο. Τρία, κάνεις λίγο ότι έχεις μοιοπία. Δηλαδή μακριά δεν είναι ότι τα βλέπεις όλα καθαρά και είσαι σαν βοηδομάτης. Είσαι λίγο έτσι. Και τέσσερα, ψηλός λαιμός. Δηλαδή. Δύο, τρία. Δημήτρη! Δύο, ένα. Έχω και bonus. Για πες. Τώρα bonus. Που το πετύχαμε, κάνεις και λεπτή μύτη. Δηλαδή μαζί με τα τέσσερα steps, ρουφάς και μύτη, το πέμπτο step. Α, αυτό θα σας το πω εγώ για τη μύτη. Αναπνέεις από κάπου. Όχι παιδί μου, το θέμα είναι να φαινόμαστε ωραίοι, τώρα ας πεθάνουμε. Πέμπτο step είναι πω πολύ αν αυτού σου. Άμα θες να έχεις και γαλλική μύτη, γιατί είμαστε μανεκέν. Λοιπόν. Πάμε και τα 5 βήματα, είστε έτοιμοι? Ναι. Πάμε. Κλείστε μάτια, 1, 2, 3, 4. Καλημέρα, 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 Νέα Υόρκη, εβδομάδα μόδας, μέρα 3. Ετοιμάστηκα με το καπηλάκι μου για επόμενο show, επόμενο backstage με Τρεζεμέ, Alison Olivia. Είμαι σίγουρη ότι εκεί θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα από Chromat. Το σημερινό outfit, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, Cowboy Girl. Μποτούλες, άνετες πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι νακ. Καπελίνο, έτοιμη. Φτάσαμε backstage, Alison Olivia, και ήδη παιδιά έχω ενθουσιαστεί γιατί έχω δει 5 πραγματάκια και είμαι τρελαμένη. Amazing eye look. Oh, thank you. In theme, we're gonna add pearls and crystals to the girls. Wow. Πια, έχω τρελαθεί. Είναι τέλεια. Πες μου ότι μετά αυτό θα κάνουμε. Είναι τέλεια τα look. Είναι εδώ και η Alison Olivia, το στυλ της είναι απίστευτο. Το look που θα κάνουμε εδώ στην Εύα είναι πολύ boho σήμερα η εμφάνιση που θα κάνουν τα κορίτσια. Είναι lavender braids. Πολύ φιλικό look, πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έχω ενθουσιαστεί με αυτά τα χτενίσματα. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχω δει για την επόμενη σεζόν. Τρομερό texture στα μαλλιά, πολύ ωραία υφή. Χρησιμοποιήθηκαν dry shampoo του Τρεζεμέ και lac. Πέρλες πάρα πολύ ωραίες. Τώρα σε λίγο θα πάμε να δούμε το show, που δεν είναι ακριβώς show, είναι σαν presentation. Δεν έχω ξαναπάει σε κάτι τέτοιο, οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι. Αλλά θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, μαλλί δρεγμένο, πιασμένο, γιατί πάμε στο στούντιο να κάνουμε μαλλιά και να γυρίσουμε βιντεάκια how to για το πώς θα κάνουμε μόνες μας αυτά τα μαλλιά που είδαμε σήμερα στο show Alison Olivia. Είμαι κατενθουσιασμένη, γι' αυτό έβαλα και τα φλωράν μου, τα παστέλ μου, για να ταιριάζει με το mood. Θέλω να δω πώς η Σοφία θα κάνει πάνω στα δικά μου τα μαλλιά αυτά τα ωραία χτενίσματα με τις λεβάντες και τα αυτά και τις περλίτσες, και έχω τρελαθεί.
συγκλονιστικό look. Τόσο ανοιξιάτικο, τόσο ωραίο. Οι λεβάντες βέβαια κάνουν τη διαφορά και οι τρεις διαφορετικές μπουκλές και τα ωραία waves και το χαλασμένο αποτέλεσμα. Παιδιά, εντάξει, αυτό το look είναι το καλύτερο look ever. Τα καλύτερα μαλλιά ever. Έχω τρελαθεί, έχω συγκλονιστεί και ήταν και πάρα πολύ απλό, έτσι. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Μπορείς να κολλήσεις οποιαδήποτε περλίτσα, οποιοδήποτε έτσι πραγματάκι με κόλλα για βλεφαρίδες. Γιατί τρίχα, τρίχα, οπότε δεν θα κάνει τίποτα κακό στα μαλλιά. Εντάξει. Στο γάμο μου, όταν έρθει η ώρα, αυτό το χτένισμα θα κάνω. Να το ξέρετε. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα εδώ πέρα είναι περίπου 2 το βράδυ. Στην Ελλάδα είναι 8-9, κάπου εκεί. Και εγώ βάφομαι, γιατί ετοιμάζομαι να βγω σε Skype call με την εκπομπή Αλφα Παντού, στον Αλφα, για να μιλήσουμε λίγο για την εβδομάδα μόδα στη Νέα Υόρκη, βεβαίως. Χαίρετε, καλησπέρα! Πόλη ζει στους ρυθμούς της μόδας και της ομορφιάς. Πασαρέλα πάντα δίνει τις ιδέες, δίνει τις τάσεις. Έπειτα αυτά τα ρούχα δημιουργούνται και από μαγαζιά τα οποία είναι πιο οικονομικά. Και απλά οι πασαρέλες δίνουν το trend, δίνουν την τάση, δίνουν την ιδέα. Στο μακιγιάζ είδα παστέλ μακιγιάζ, πάρα πολύ φρέσκα μακιγιάζ. Αυτό ήταν, παιδιά, είδαμε και live σύνδεση εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, δεν κοιμάμαι κι εγώ ποτέ εδώ πέρα. Αυτό ήταν ένα live Skype σε μία εκπομπή, έτσι γίνονται από τον υπολογιστή και με τηλέφωνο. Πάω να ξεβαφτώ και να ξεραθώ. Καλημέρα! Ετοιμαζόμαστε για βόλτα στο New York. Και παιδιά, εκεί που είμαστε στο lobby του ξενοδοχείου και πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι, λέω μπροστά μου μια αγνώριμη φυσιογνωμία. Κοιτάω, κοιτάω. Και παιδιά, ήταν η Violet που κάνει τα δικά της καλλιτικά. Αυτή η Violet, παιδιά, το idol, το απόλυτο θεότητα. Κοίτα στη Νέα Υόρκη τι συμβαίνει, έτσι. Μας είπε η μία φίλη μου να πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε πρωινό, όπου εκείνη πριν κάποια χρόνια έχει συναντήσει τον Bradley Cooper. Θα δούμε Νέα Υόρκη σήμερα. Είμαστε σε διετούλα. Για κάνε master σε αυτοκοιμή. Καλό. Αφού φάγαμε το light πρωινάκι μας, ήρθαμε στο Highline που είναι σαν παλιό σιδηρόδρομος πάνω από την πόλη. Περπατάς επάνω και τα βλέπεις όλα από ψηλά. Είναι ένα, έτσι, μια πολύ ωραία βόλτα να κάνεις στη Νέα Υόρκη. Σε πιο γρήγορο ρυθμό. Μάλιστα. Έχουμε να προλάβουμε ψώνια. Φαντάζεσαι να πούμε. Φαντάζεσαι να πούμε χωρίς να γυρίσουμε. Με άδεια χέρια να γυρίσω, βρε. Μόλις επέστρεψα στην Αθήνα, μία μέρα πέρασε, μου φάνηκε ότι πέρασαν δύο, οπότε κάπως είμαι ακόμη χαμένη, δεν ξέρω τι ώρα είναι, τι μέρα είναι. Πραγματικά αυτό το ταξίδι στη Νέα Υόρκη ήταν εμπειρία, τρομερή εμπειρία. Δεν είχα ξαναπάει σε εβδομάδα μόδα στη Νέα Υόρκη και όλα ήταν διαφορετικά από την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, που ξέρετε ότι πάω σχεδόν μία φορά το χρόνο, δηλαδή σε μία σεζόν. Αλλά η Νέα Υόρκη ήταν εντελώς διαφορετική, γεμάτα χρώματα, γεμάτη μεγάλες τάσεις, όπως η τάση στα μαλλιά, όπως διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, που μπορείς να τα πάρεις και να τα κάνεις δικά σου. Σε αντίθεση με το Παρίσι, που πάντα είναι λίγο έτσι πιο φυσικά τα πράγματα. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και τυχερή που ήμουν σε αυτό το ταξίδι με το Τρεζεμέ. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα να ταξιδεύω και να σας μεταφέρω από την άκρη του κόσμου τα νέα της ομορφιάς, και αυτό ακριβώς κάνει αυτό το κανάλι, και χαίρομαι πολύ που έτσι γινόμαστε όλο και περισσότερες ή και περισσότεροι, why not. Να μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατές, ότι οι γυναίκες μπορούν να καταφέρουν τα πάντα, γιατί αυτό το ταξίδι αυτό το σκοπό είχε, να δείξει πως οι γυναίκες βρίσκονται παντού και αν είναι ενωμένες μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Οπότε, κορίτσια, βάλτε τα δυνατά σας, στηρίξτε η μία την άλλη, κάντε αυτό που αγαπάτε και γουστάρετε με τα 100 και μην ακούτε κανέναν. Η Σοφία, η
Greek Ambassador του Τρεζεμέ είναι ένα παράδειγμα. Οπότε λοιπόν πάρτε παράδειγμα από εμάς. Κάντε αυτό που αγαπάτε και μην ακούτε κανέναν. Πάω να αδειάσω βαλίτσα, να μαγειρέψω, βεβαίως να μαγειρέψω. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.